Τροπολογία με την οποία επανέρχεται το καθεστώς που δίνει τη δυνατότητα σε μειονοτικούς Κύπριους και φυλακισμένους φοιτητές να κάνουν χρήση του δικαιώματος της μεταγραφής, ψηφίστηκε από τη Βουλή, δίνοντας τέλος στη δυσμενή τους μεταχείριση που είχε ρυθμίσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όπως ξέρετε ότι η προσωρινή κυβέρνηση και ειδικά η υπουργός αυτής της κυβέρνησης, η κυρία Κιάο, είχε πάρει μια απόφαση ότι όσοι φοιτητές είχαν κάνει χρήση της ειδικής ποσόστασης, βέβαια συμπεριλαμβανομένοι όλοι περίπου οι φοιτητές της μειονότητας, εξαιρούνται από τις μεταγραφές. Και αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και μέσα στη μειονότητα, όμως και σε Κύπριους, αλλά και σε φοιτητές που είναι φυλακισμένοι και έχουν το δικαίωμα φοίτησης και δεν είχαν το δικαίωμα να μεταγραφούν ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση. Και με αυτή την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, δυστυχώς τα άλλα τα κόμματα δεν ψήφισαν. Πέρασε μόνο με τις ψήφους της κυβέρνησης. Καλύπτουμε αυτό το λάθος που έχει γίνει από την υπηρεσιακή κυβέρνηση και πλέον και οι φοιτητές της μειονότητας, όμως και οι φοιτητές Κύπροι και αυτοί που είναι φυλακισμένοι και είχαν μια επιτυχία να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια, έχουν το δικαίωμα της μεταγραφής τους, βέβαια εφόσον τηρούν τα κοινωνικά κριτήρια που βάζουν, υπάρχουν μέσω των πανεπιστημίων. Ναι, και όπως είπατε και εσείς, αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο προέκυπτε κυρίως λόγω κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι ας πούμε η οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας. Και όπως φαίνεται, τώρα αυτό αλλάζει και πλέον οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν τη μεταγραφή, να έρχονται και λίγο πιο κοντά στα σπίτια τους ουσιαστικά να σπουδάσουν, έτσι. Βεβαίως, τώρα γιατί έχουν πολλές περιπτώσεις που φοιτούν και τα δύο αδέρφια μαζί στα πανεπιστήμια και είναι μεγάλο κόστος, ειδικά σε περίοδους οικονομικής κρίσης, οι οικογένειες να μπορούν να νοικιάζουν δύο σπίτια. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που το ένα παιδί είναι σε άλλο νομό και το άλλο είναι σε άλλο. Ή και αυτό που είπατε, αν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να είναι και κοντά στο σπίτι του. Νομίζουμε ότι δίνουμε μια έστω και μικρή λύση στην οικογένεια την ελληνική που όντως περνάει δύσκολες στιγμές και πρέπει να στηρίξουμε, γιατί και εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι η παιδεία είναι το παν και μέσω της παιδείας μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία και γενικά και τη χώρα μας. Η τροπολογία αυτή αναμένεται να επιλύσει αρκετά κοινωνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την προϋπάρχουσα ρύθμιση, μιας και με βάση εκείνη αρκετές οικογένειες έφταναν στα όρια των οικονομικών τους αντοχών, έχοντας τα παιδιά τους να σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.